Τι θέμα μας παρουσίασες χθες, εδώ, δικό σου ρεπορτάζ. Βεβαίως. Με ανθρώπους που δεν μπορούν να νοικιάσουν. Για ποιο λόγο? Διότι είναι κάτοχοι κάποιου κατοικιδίου, κάποιου ζώου. Ξέρεις ότι μας το επιβεβαιώνουν και εθελοντές και φιλόζωοι, όχι μόνο από την Κρήτη, αλλά και πανελλαδικά. Το δικό σου ρεπορτάζ. Πάμε στην κυρία, παραμένεις. Πάμε στην κυρία Εύη Καλαϊτζίδου, εθελόντρια φιλοζωικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης. Νοιάζομαι και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Δύσκολη καιρή για ενοικιαστές που αγαπούν τα ζωάκια μας, που είναι φιλόζωοι. Ένα περιστατικό, ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει καταγραφεί σε επίπεδο περιφερειάς Κρήτης μόνο, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πολλά τα περιστατικά, σωστά? Είναι πολλά, αλλά μην πιάνουμε και ένα νεκρό. Σε μια άσχημη κατάσταση δεν φταίει ποτέ μόνο ένας. Δεν ξύπνησαν μια μέρα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και είπαν όχι, δεν θα βάζω όχι στα κατοικίδια. Έχουμε και εμείς ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Ναι, σωστά. Οι περισσότεροι δεν ξύπνησαν μια μέρα, αλλά υπάρχουν και αυτοί που ξύπνησαν μια μέρα και είπαν ότι δεν θα δεχτώ φιλόζωους. Είναι και αυτό που είπαμε, που επισημάναμε χθες. Αυτοί δεν θέλανε ούτως ή άλλως, όλα τα χρόνια δεν βάζανε κατοικίδιο. Έχουν προσθεθεί όμως άνθρωποι που είχαν πρόβλημα ούτως ή άλλως με τον ενοικιαστή τους και το βλέπουμε και εμείς. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των καταγγελιών που έχουμε κάθε μέρα είναι από ανθρώπους που δεν ησυχάσουν γιατί ο άλλος έχει το κατοικίδιό του όλη μέρα στο μπαλκόνι και φωνάζει. Επομένως αυτός ο ιδιοκτήτης όταν θα έχει όλη την πολυκατοικία να του παραπονιέται, για ποιο λόγο να ξαναπεί σε αυτή τη διαδικασία? Να αναγνωρίζουμε το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Βέβαια, το επισημάναμε χθες το ρεπορτάζ. Είπαμε ότι υπάρχουν έτσι παράπονα και από τους ιδιοκτήτες χώρων προς ενοικίαση, διότι δεν τηρούνται κάποιες έτσι συνθήκες παραμονής των ζώων κατάλληλες. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες ζώων οι οποίοι δεν φροντίζουν να μην προκαλούν τα ζώα τους φθορές στα διαμερίσματα. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Κάνουν φασαρία. Είναι κάποιες έτσι συνθήκες. Μα το ανέφερε και η κυρία Καλαϊτζίδου και προς τιμήν της. Ξέρετε, καμιά φορά ακούμε και έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο με την ιδιότητα του φιλόζωου ή εκπροσώπου φιλοζωικής οργάνωσης και νομίζουμε ότι είναι στο άλλο άκρο. Αλλά υπάρχει μία. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Και σας τιμά. Σας τιμά, κυρία Καλαϊτζίδου, αυτό. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα με το να κλείνουμε τα μάτια, ούτε να συμπεριφερόμαστε με μία έπαση γιατί είμαστε φιλόζωοι και δεν έχουμε ποτέ λάθος. Όχι, φταίμε κι εμείς. Και αν δεν το αναγνωρίσουμε, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Εγώ έκανα 8 μήνες έψαχνα διαμέρισμα. Μάλιστα, Εύη. Στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καλαϊτζίδου, το πρόβλημα εντοπίζεται, φτάνει σε εσάς. Όπως είπατε, εσείς έχετε προσωπική εμπειρία. Υπάρχουν άλλοι αυτή την περίοδο, ειδικά φοιτητές ή όχι, που σας έχουν χτυπήσει την πόρτα για να τους βοηθήσετε με κάποιο τρόπο? Υπάρχουν αρκετοί γνωστοί που ψάχνουν διαμέρισμα και έχουν πρόβλημα με το κατοικίδιο. Εδώ νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο η πολιτεία. Δεν λέω να επέμβει και να υποχρεώσει. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν ιδιοκτήτη τι θα κάνει με το βιός του. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν μια κατάσταση, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να προωθούμε την υιοθεσία. Η υιοθεσία όμως για να προωθηθεί, πώς θα προωθεί όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν είμαστε όλοι ανεύθυνοι? Δυστυχώς κοντά στο χλωρό που διέγεται και το ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα και πώς ακριβώς το λένε. Ακριβώς αυτό είναι. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσουν μια κατάσταση για να μπορούν να προχωρήσουν οι υιοθεσίες. Γιατί μιλάμε και για μια εποχή που και λόγω της κρίσης δύσκολα υιοθετεί ο άλλος. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καλαϊτζίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σας. Να είστε καλά. Λίγο πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας σε πολλά πράγματα. Τα είπε φαίνεται. Όλα. Δεν χρειάζεται καμία απολύτως συμπλήρωμα. Λοιπόν, Μαρία, να σας αποδεσμεύσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ.